Λοιπόν, πριν πάω στο Μανώλη Κοτάκη για τα ερωτήματά του, μία απάντηση στο ερώτημα με ποιους υποψήφιος αρχηγός υπόσχεται ότι θα ζήσουμε ωραίες μέρες, με ποιους. Συναρπαστικές. Με τα ίδια παλαιά ανακυκλωμένα υλικά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία που εγώ οραματίζομαι είναι ένας βασικότερος λόγος που κατεβαίνω για αρχηγός. Ειλικρινά το λέω τώρα. Γιατί με ρωτήσατε για το τι έλεγα όταν ήμουν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, κύριε Χατζηνικολάου. Α, δεν με ρωτήσατε γιατί ήμουν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Γιατί δηλαδή δεν είναι ήμουν. Είναι καλή ερώτηση αυτή. Γιατί δεν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Όταν μάλιστα νέος ήσασταν στην νεολαία. Γιατί δεν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Με κάλεσε ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Μου άνοιξε η Νέα Δημοκρατία καμιά πόρτα. Απάντηση. Όχι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν άφηνε κανένα να μπει. Η Νέα Δημοκρατία είχε φτιάξει μηχανισμούς που είχες μπάρμπα στην κορώνη και είσαι μέσα σε κάποιους μηχανισμούς ή δεν πάει να είσαι ο καλύτερος, δεν θα πάει να έχεις ποτέ. Εγώ δεν θέλω να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν εγώ εκλεγώ, αν μου κάνουν οι δημοκράτες αυτή την τιμή και μου δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εγώ θέλω μια τελείως διαφορετική Νέα Δημοκρατία που θα πιστεύω ότι τη συμβολίζει η υποψηφιότητά μου και το γεγονός ότι δεν είμαι από τζάκι, που πιστεύω ότι τη συμβολίζει το γεγονός ότι ήμουν μέχρι προχθές πολιτικός αντίπαλος, τώρα μπορώ να είμαι υποψήφιος αρχηγός. Αφού εξελέγει δύο φορές βεβαίως βουλευτής με σταυρό και ιδιαίτερα τη δεύτερη φορά με πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδων σταυρών. Προσέξτε γιατί. Εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία όπου από αύριο το πρωί, αφού εκλεγώ, θα την αναδιαρθρώσουμε εντελώς από την αρχή. Δηλαδή, θα κάνουμε προσκλητήριο σε όλους τους νέους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στην παράταξη. Και θα τους δείξουμε ότι αν είναι άξιοι και έχουν όραμα, ο δρόμος μπροστά τους θα είναι ανοιχτός. Και δεν θα τους κόβουν το δρόμο πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν πάρει τις κομματικές καρέκλες, τις κρατάνε σφιχτά και δεν τις αφήνουν ποτέ να φύγουν. Αυτή τη Νέα Δημοκρατία θέλω εγώ. Θέλω δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία που θα πάει στους Έλληνες, θα κάνει προσκλητήριο στους καλύτερους και θα τους φέρει μέσα για να τους αξιοποιήσει. Σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έχετε κάποιο επιτελείο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχετε στο μυαλό σας για να στελεχώσετε τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως και έχω επιτελείο και επαναλαμβάνω από τα αποτελέσματα της θητείας μου στα δύο Υπουργεία, κύριε Χατζηνικολάου, για τα οποία είμαι πάρα πολύ υπερήφανος. Ξέρετε, στο Υπουργείο Υγείας, εγώ όταν έφυγα, όταν πήγα, υπήρχαν 2 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Όταν έφυγα, η τελευταία μου υπουργική απόφαση, την οποία κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά ότι δεν ήταν καλή, αλλά ισχύει μέχρι σήμερα, δεν έχει αλλάξει, έδωσε πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή, καταλάβετε τη διαφορά. Γιατί αυτό πόσοι γιατροί βρέθηκαν όμως στη θητεία σας εκτός ΕΟΠΗ. Για να μην λέμε μόνο τα καλά, να λέμε και τα. 4.000 είναι αυτοί. Θα σου πω αμέσως τι είναι αυτοί. Θα σου το πω αμέσως. Αλλά πρώτα απ' όλα το μεγάλο. Όταν εγώ έγινα υπουργός, αν πήγαινε ο Νίκος Χατζηνικολάου ανασφάλιστος σε ένα νοσοκομείο γιατί είχε μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει, όχι ως επίγον περιστατικό, επειδή έπρεπε να κάνει μια επέμβαση. Το κόστος της επεμβάσεως του το στέλνανε με τη φορολογική του δήλωση στο σπίτι του μετά από μερικούς μήνες. Μετά τη θητεία του Αδόνιδος Γεωργιάδου, για να χρησιμοποιήσω την τρίτη κλίση που μου αρέσει, ο ίδιος Νίκος Χατζηνικολάου πάει στο ίδιο νοσοκομείο και το λογαριασμό το πληρώνει το νοσοκομείο. Αυτοί ήταν 2 εκατομμύρια αυτό άνθρωποι. Είναι καλό γιατί μπορεί μετά τη σημερινή εκπομπή ήταν να μου χρειαστεί. Αυτοί ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Μου πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. 2 εκατομμύρια άνθρωποι, κύριε Χατζηνικολάου, που ήταν όντως αποκλεισμένοι από το σύστημα υγείας. Όντως είναι σοβαρό. Προσέξτε. Είναι και αυτό σημαντικό. Το καταφέραμε. Είναι σημαντικό. Και αυτό το καταφέραμε μειώνοντας τη δαπάνη 2 δισεκατομμύρια. Στείλατε όμως και στα σπίτια τους. Πάμε τώρα στους γιατρούς. Είπατε 4.000 γιατρούς. Δεν έστειλα σπίτια τους κανέναν. Όταν κάναμε την κινητικότητα των γιατρών. Οι γιατροί του πρώην Νίκα, πάρα πολλοί από αυτούς, είχαν και ιδιωτικά ιατρία. Κάναν δηλαδή 2 δουλειές. Παίρναν το πρωί μισθό από το δημόσιο ως γιατροί του Νίκα και παίρναν το απόγευμα λεφτά από το γιατρό ως ιδιωτικοί γιατροί. Τι τους είπα εγώ? Τους είπα, κύριοι, εγώ δεν θα απολύσω κανέναν. Αλλά δεν μπορεί σε μια Ελλάδα που έχουμε 2 εκατομμύρια ανέργους να έχετε εσείς 2 δουλειές. Όσοι θέλετε να μείνετε στο δημόσιο, θα μείνετε στο δημόσιο και θα απολυθεί κανένα σας. Όσοι νομίζετε ότι βγάζετε περισσότερα λεφτά στο ιδιωτικό ιατρείο και θέλετε να καθίσετε στο ιδιωτικό ιατρείο, θα πάτε στο ιδιωτικό ιατρείο. Τότε 4.000 γιατροί προτίμησαν να φύγουν από το δημόσιο σύστημα για να κρατήσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο, γιατί εκεί βγάζαν περισσότερα χρήματα. Με αυτόν τον τρόπο όμως, ανοίξαμε 1.000 θέσεις νέων γιατρών που προκηρύξαμε, αλλά που δυστυχώς μετά αυτό δεν συνεχίστηκε, για να προσληφθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας και 1.000 νέοι γιατροί που δεν είχαν καμία δουλειά να βρουν δουλειά στο δημόσιο σύστημα.
Και ας ρωτώ, κύριε Χατζηνικολάου. Επίσης μου θυμίζουν εδώ στο Twitter ότι το 5 ευρώ λέει στα νοσοκομεία αυτός το έβαλε. Μπορώ, μην τα ξεχνάει μπορώ, όλα. Μπορώ, λέει, θυμάται, λέει, μόνο αλλά, τα... Είναι φοβερή ερώτηση, σας ευχαριστώ. Θεέ μου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μα το 5 ευρώ. Ακούστε τώρα τι τραβάμε το 5 ευρώ. Το εισιτήριο εισόδου στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων και στα κέντρα υγείας το τοποθέτησε πρώτη Μαργέτα Γιαννάκου Κουτσίκου στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν 1.000 δραχμές. Δηλαδή 3 ευρώ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός Υγείας, έκανε το 3 ευρώ 5 ευρώ επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου. Εγώ ως Υπουργός Υγείας έβαλα, άλλαξα την υπουργική απόφαση και βάλα τις εξαιρέσεις. Ποιες εξαιρέσεις δηλαδή? Να μην το πληρώνουν οι χρονίως πάσχοντες, αυτοί που πηγαίνουν πολλές φορές. Να μην το πληρώνουν μακροχρόνια άνεργοι, γιατί θεωρήσαμε ότι για αυτούς δεν μπαίνει το 5 ευρώ, δεν έχουν λεφτά. Και να μην το πληρώνουν οι άποροι. Θέλω να βιβλιάριο απορίας. Μάλιστα. Το 5 ευρώ. Προσέξτε, δεν λέω ότι κακώς το έβαλε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Καλώς το έβαλε. Γιατί σε όλα τα δημόσια συστήματα στον κόσμο υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Και θα σας εξηγήσω τον λόγο πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι προηγουμένου υπουργού, την οποία εγώ την υπερασπίζομαι. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Επειδή εγώ έχω την τάση να βγαίνω, να εξηγώ, να μην κρύβομαι, να λέω γιατί πρέπει να υπάρχει, έχει περάσει την κοινή γνώμη άποψη ότι το έχει βάλει ο Άδωνης. Ψάξτε, αυτά είναι χαρτιά, είναι υπουργικές αποφάσεις συγκεκριμένα. Ελάτε, κύριε Κωτάκη. Το... Καλώς το είχε βάλει ο Ανδρέας Λοβέρδος, το λέω για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Δεν το λέω εναντίον του. Θα σωστό μέτρο. Αλλά δεν είναι δικό μου. Είπατε ότι δεν είστε τζάκι. Σωστό. Είπατε ότι ήσασταν αποτελεσματικός υπουργός. Σωστό, αν και αρκετοί διαφωνούν. Είπατε ότι είστε εργαζόμενος και σωστό και σεβαστό. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στον οποίο αναφερθήκατε, που είναι το πρώτο λαϊκό τζάκι στη χώρα, μαζί με τον Γεώργιο Παπανδρέου, και μάλιστα τζάκι με προσάναμα από την πρώτη σερών, δεν έφτασε εκεί που έφτασε η Νέα Δημοκρατία επειδή απλώς ήταν ταπεινής καταγωγής, αλλά επειδή συγκρούστηκε, επειδή έκανε ρήξεις. Είστε έτοιμος όταν αύριο θα φέρει ο Πρωθυπουργός, απόψε μίλησε για ολιγαρχικό καθεστώς, το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες, να τα βάλετε με αυτό το άρρωστο κατεστημένο? Είστε έτοιμος επίσης, επειδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο καραμαλισμός γενικότερα, είχε μια έννοια εθνικής ανεξαρτησίας, να τα βάλετε με τους πάτρονες, αντί να μιλάμε ότι είμαστε μνημονιακότεροι του Τόμψεν? Η καταγωγή είναι καλή. Η αποτελεσματικότητά σας επίσης είναι καλή. Και ότι είστε λαϊκής καταγωγής επίσης είναι καλό. Έτοιμος να κάνετε σύγκρουση είστε όμως από πού είσαι, της Νέας Δημοκρατίας? Από τη Φλόρινα. Καταγωγή. Η καταγωγή του Φλόρινα. Πατέρα μου είναι από το Αμίντο Φλωρίνη, είμαι Μακεδόνης. Α, είσαι Μακεδόν. Και ναι. Η μητέρα μου ήταν από τη Λευκάδα. Μάλιστα. Έχω και μια γιαγιά πρόσφυγα από τη Σμύρνη που πήγε στη Λευκάδα και πατέρα τον παππού αυτό μου. Αυτό το λίγο τρελό είναι από τα Επτάνησα. Από τα Επτάνησα. Δεν είναι δικό μας. Αλλά αν με ρωτήσετε τι αισθάνομαι, τι πώ αυτοπροσδιορίζομαι, είμαι Μακεδόνας. Δηλαδή αυτό, όλο μου το σώνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι όλοι μου οι συγγενείς του πατέρα μου μένουν μέχρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Και η μισή του οικογένεια, ξέρετε, ήταν αριστερή. Τι είπατε? Η μισή σας οικογένεια ήταν αριστερή. Δεν μου η οικογένεια της Λευκάδας ήταν αριστερή, η οικογένεια της Μακεδονίας ήταν όλη δεξή. Και έτσι έχω ακούσει ιστορίες και από τις δύο πλευρές. Στερεοφωνικές. Λοιπόν, έχουμε κύριε Κωτάκη στο ερώτημά σας. Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα, να με ρωτάτε αν εγώ μπορώ να συγκρουστώ, με έχουν ρωτήσει όλα τα ανάποδα. Αν θα πάω και να συγκρούω, με έχουν ρωτήσει. Αν θα συγκρουστώ, δεν με έχουν ξαναρωτήσει. Ομολογώ με εκπλήσει. Σας ρώτησα, κύριε Γεωργιάδη, για δύο συγκεκριμένα θέματα. Οφείλω όμως, πάμε στις τηλεοπτικές άδειες. Δεν αποφεύγω. Εγώ ξέρετε, κύριε Κωτάκη, δεν έχω αφήσει αναπάντητη ερώτηση στη ζωή μου ποτέ. Συχαίνω με τον ξύλινο πολιτικό λόγο. Απεχθάνω με τους πολιτικούς που λένε γενικολογίες. Χωρίς να λένε στην ουσία τίποτα. Στην πράξη φούσκα. Να πάμε, αφήστε τις απαντήσεις. Έτσι. Στην πράξη. Είδαμε αν το νομοσχέδιο για τηλεοπτικές άδειες είναι αυτό που είχε παρουσιάσει ο κ. Παπάς πριν, ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι νομοσχέδιο για να πολεμήσει την ολιγαρχία, όπως λέτε. Αυτό είναι νομοσχέδιο για να μοιράσει ο κ. Παπάς και μάλιστα κατά βούληση τις άδειες σε όποιον θέλει και να κλείσει όλους τους υπολείπους. Αν εσείς νομίζετε ότι ο πόλεμος ολιγαρχίας είναι. Είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου στον Κώστα Καραμαλή το 4. Κλασική απάντηση. Είναι πραγματικό. Το έχετε διαβάσει το νομοσχέδιο που έχει προτείνει. Και αυτό και το προηγούμενο. Το νομοσχέδιο που έχει προτείνει, όπως σας λέει ο κ. Παπάς, θα οδηγήσει στο κλείσιμο δεκάδων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών στην Ελλάδα. Δεκάδων. Θα οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες ανθρώπους και τους όρους και τις προϋποθέσεις για να πάρει την άδεια θα τους ρυθμίζει κατά το δοκούν ο κ. Παπάς. Αν εσείς μου λέτε ότι εγώ ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας θα πάω να πω στον κύριο Παπά και στον κύριο Αλέξη Τσίπρα: Πρωθυπουργέ μου, μπορείς να ορίζεις τι εκπομπές θα βλέπουμε, μπορείς να ορίζεις τι κανάλια θα βλέπουμε, μπορείς να ορίζεις ποιους δημοσιογράφους θα ακούμε.
και θα το κάνω και αυτό και απλόχερα. Γιατί θα μου πει, θα πολεμήσει την ολιγαρχία. Όχι. Τόσο κορόιδο δεν είμαι, κύριε Κοτάκη. Με μένα αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το μείζον θέμα. Αυτό λέτε. Είναι το μείζον θέμα αυτού του νομοσχεδίου. Αυτό λέτε είναι το θέμα. Όποιος έχει λίγο γνώση του μηντιακού τοπίου και το διαβάσει, θα ανατριχιάσει. Απλώς σας θυμίζω, σας το είπα και πριν, το πιο ότι ακριβώς την ίδια απάντηση τυρανικό που σήμερα, και ολιγαρχικό σχέδιο νόμου. Το πιο τυρανικό και ολιγαρχικό σχέδιο νόμου που έχω διαβάσει στα 8 χρόνια που είμαι βουλευτής. Είναι ένα νομοσχέδιο ντροπή αυτό. Ξέρετε τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πετάει ένα ωραίο σύνθημα στον κόσμο που αρέσει, θα πολεμήσουμε τους ολιγάρχες, όπως τον άκουσα σήμερα στη Βουλή και το τι είπε. Το είπε. Θα αλλάξω λέει τους τραπεζίτες. Ε, ωραίο. Άλλο οι ολιγάρχες, άλλο οι τραπεζίτες. Τι είπε σήμερα. Αυτό ήταν ανακριβές. Κάνει δυνατό άνοιγμα στα κανάλια τώρα και θα έχει και υποστήριξη. Εγώ πάντα λέω αυτό που πιστεύω. Δυνατό άνοιγμα. Κύριε Γεωργιάδη, βγαίνει σήμερα και λέει ο κύριος Τσίπρας. Δυνατό άνοιγμα στα κανάλια. Αυτός ο φιλαλήθης πρωθυπουργός βγαίνει και λέει. Θα αλλάξω αυτή τη φορά τη δική των τραπεζών, εάν χρειαστούν να κεφαλαιοποιήσουν. Δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν μου λέτε. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί μπορεί να του αλλάξει και δεν το ξέρα. Όχι, θα του αλλάξει. Τα λεφτά μέσα του χουσού δεν πηγαίνουνε. Χωρίς την άδεια τη Τρόικα μπορεί να αλλάξει μια δείξη, δεν το ξέρα. Ναι, δεν ρωτήσαμε αυτό. Ποιο κοροϊδεύει ο κ. Αλέξης Τσίπρας εμάς. Τον ελληνικό λαό θέλει να κοροϊδέψει. Ότι το παίζει επαναστάτη, ότι θα χτυπήσει τα συμφέροντα, ότι θα χτυπήσει τα διαπλεκόμενα. Είναι άρχιδιαπλεκόμενο. Για να τα λέμε τώρα όλα όπως είναι στην αλήθεια. Αφήστε να μην ανοίξω το στόμα μου. Άρχι διαπλεκόμενο. Όχι, δεν είναι η ώρα. Όταν θα είμαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, θα δείτε στη Βουλή πώς θα ανοίγει το στόμα μου. Αρκεί να με ψηφίσουν οι Δημοκράτες. Δεν θα γίνει να με ψηφίσουν. Θα σας πω εγώ στη Βουλή τι έχει να γίνει. Κύριε Γεωργιάδη, αν δεν σας ψηφίσουν δηλαδή για αρχηγό, έχετε κάτι τόσο σοβαρό για τον Πρωθυπουργό και δεν θα το πείτε. Μόνο αν είστε αρχηγός. Αυτό με συγχωρείτε είναι θέμα που μόνο σε επίπεδο αρχηγού μπορεί να τεθεί. Αλλά όταν έρθει η ώρα και αν το φέρει. Η Βούλη των Δημοκρατών και η βοήθεια του Θεού και είμαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, μην έχει την παραμικρή αμφιβολία, σας είπα, θα ζήσετε συναρπαστικές στιγμές. Είναι βαρύ πάντως να λέτε για τον Πρωθυπουργό, καλά, είναι άρχη διαπλεκόμενος. Μας έχει πει χούντα, δικτατορία, διεφθαρμένους, τώρα τον έπιασε η Να πάω λίγο στο θέμα της υποψηφιότητάς σας, γιατί θεωρώ ότι ήταν το πλάνο της χρονιάς αυτό που είδαμε εσάς να τρέχετε και να μπαίνετε μέσα στη συγκρού για να καταθέσετε τις 50 υπογραφές. Καταρχάς πάρα πολύ, νομίζω ότι ήταν στημένο. Ξέρω ότι ο κύριος Χατζηνικολάου από το ρεπορτάζ. Δεν ήταν στημένα. Μπορεί να βεβαιώσει. Από το ρεπορτάζ, τονίζω, έτσι. Μπορεί να βεβαιώσει. Στις 5:30 μίλησα εγώ με τον κύριο Γεωργιάδη για να ρωτήσω αν συγκέντρωσε τις 50 υπογραφές. Έλειπαν 2 υπογραφές εκείνη την ώρα, οι οποίες η τελευταία συμπληρώθηκε στις 6:10. Θέλω να πω ότι οι 2 τελευταίες υπογραφές. Στις 6:10 η πρώτη τελευταία ήταν του κυρίου Μαντά από την Καλαμάτα. Από τη Μεσσηνία δηλαδή, από την Όδη Μεσσηνίας. Και η τελευταία ήταν του κυρίου Τοκάκη. Με αυτές τις 2 υπογραφές, οι οποίες ήταν με διαφορά 2,5 λεπτών, μπόρεσα να κλείσω τις 50 υπογραφές και να πάω. Σήμερα πάντως. Ο οποίος κύριος Τοκάκης υπέγραψε, θεωρώντας ότι έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος, όχι γιατί τον υποστήριζε. Και είπε ότι διαφωνεί, το είπε ανοιχτά. Αλλά έχω βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου, κύριε Χατζηνικολάου. Να τον πείσετε. Να τον μεταπείσετε. Ότι μέχρι την κάλπη θα τον πείσω να με ψηφίσει. Σήμερα λοιπόν είπατε ότι κάποιοι και με όσα ακολούθησαν με την Εφορευτική Επιτροπή τον αποκλεισμό σας, την επανεξέταση και τελικά την αποδοχή του να είστε υποψήφιος, ότι κάποιοι δεν ήθελαν την υποψηφιότητά σας. Όχι είπατε από αυτούς που είναι υποψήφοι, αλλά από το περιβάλλον τους. Και θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιοι ήταν αυτοί. Καταρχάς να απαντήσω λίγο στον κύριο Κοτάκη, ο οποίος σε μία εκπομπή. Σε μία εκπομπή. Τότε εκείνη την ημέρα είχε πει ότι, όχι ειδικά για μένα, αλλά γενικά πρέπει να τηρούνται διαδικασίες και κανόνες. Οι κανόνες. Μιλήσαμε και τηλεφωνικά. Ναι. Όχι, πρέπει να σου πω ότι συμφωνώ με αυτή τη θέση εγώ. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του να τηρούνται διαδικασίες και κανόνες. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη επανάσταση που θα κάνουμε στην Ελλάδα είναι να εφαρμόζουμε τους νόμους. Και πιστεύω και στο ρωμαϊκό ρητό, dura lex et lex. Προσέξτε όμως. Όταν λέμε να τηρούνται διαδικασίες και κανόνες, σημαίνει όλες τις διαδικασίες και όλοι οι κανόνες. Σύμφωνοι. Όχι να τηρούνται για τον έναν. Και να μην τηρούνται για τον άλλον. Έτσι δεν είναι. Σωστό, γιατί αν σωστό. Τηρούνται για τον έναν και δεν τηρούνται για τον άλλον, τι τότε εκεί δεν είναι κανόνες. Για ποιον θα απαντήσω. Εγώ σας είπα, δεν κρύβομαι. Λέει το καταστατικό μας μπορεί να καταθέσει 50 υπογραφές. Απαγορεύει 51. 50 καταθέτεις. Δεν πάω βάλω στο φάκελο 51. Καταθέτεις 50. Γιατί ο ένας υποψήφιος μάζεψε 200. Μάζεψε, δεν κατέθεσε. Άλλο, ακόμα χειρότερο. Κατέθεσε 51.
50 κατέθεσε. Τις δέσμευσε. Μα δεν μπορεί να καταθέσει 51, σου λέω. Το καταστατικό λέει 50. Γιατί, κύριε, μαζεύεις 200. Ο άλλος γιατί μαζεύει 150, για να μην μπορώ να μαζέψω εγώ τους 50. Εσείς, κύριε Γεωργιάδη, δηλαδή, ζητήσατε υπογραφές από άλλο στρατόπεδο. Ο κύριος Μημαράκης μάζεψε 200. Ναι, ναι, 200. 170. 170. Ναι. Ναι, αλλά για να τους μπλοκάρει να μην υπογράψει. Δεν το χρεώνω στον κύριο Μημαράκη. Θέλω να το πω ευθέως. Γιατί ο κύριος Μημαράκης και από τους πρώτους που με πήραν έγιναν τα γεγονότα. Ναι. Ούτε ο κύριος. Πιστεύω ότι σε όλους τους πολιτικούς, εγώ προσπαθώ να αποφύγω, αλλά μπορεί να μου συμβεί και εμένα και αν μου συμβεί να μου το πείτε, υπάρχει πάντα ένα περιβάλλον το οποίο γίνεται βασιλικότερο του βασιλέως. Εγώ όταν μίλησα με τον κύριο Μημαράκη στις 4 το απόγευμα και του είπα μου λείπουν 5 υπογραφές. Ευτυχώς ο κύριος Βορύδης έχει απομακρυνθεί από το περιβάλλον σας. Οπότε δεν θα κινδυνεύσετε. Θα απαντήσω. Μου είπε έχω μόνο 50. Δεν σας έδωσε. Δεν έχει μόνο 50, έχει 170. Τι έχω μία-μία τα ονόματα. Δεν σας έδωσε. Έχω μόνο 50. Ακούστε μου, κύριε Κωτάκη. Να το τελειώσουμε αυτό. Δεν απαντάτε πάντως που σας έδωσε. Δεν μου έδωσε, όχι. Είμαι πολύ υπέρ του να τηρείται το καταστατικό. Όλο το καταστατικό όμως. Γιατί όταν μαζεύεις 200, είναι σαν να λες δεν θέλω να κατέβει κανένας άλλος. Δίκαιο. Και κατά τη δική μου γνώμη, αν μας αρέσει η δημοκρατία, μας θα κατεβαίνουμε όχι 4, 5 και 6 υποψήφοι. Όσο επιτρέψει το καταστατικό με τα νούμερα. Και να κρίνει ο νεοδημοκράτης αν αξίζει υποψηφιότητα του Γεωργιάδη. Άρα δηλαδή, όχι να κρίνει ο κομματικός μηχανισμός. Γεωργιάδη. Δεν έχουμε καμία διαφωνία. Με σε αυτό. Δύο λόγια λέτε ότι πάμε το τώρα. Περιβάλλον του κυρίου Μημαράκη και του κυρίου Τζιτζικώστα έκαναν ό,τι μπορούν για να μην είναι πολλές υποψηφιότητες. Λέω ότι ένα από τα πρώτα και πράγματα που θα να κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία στη διαδικασία εκλογής αρχηγού είναι να αλλάξουμε τον τρόπο τη συλλογή των υπογραφών έτσι ώστε να έχει διαφάνεια. Γιατί ξέρετε, καλά. Πιστεύετε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα δεν χρειάζονται καν υπογραφές. Πιστεύετε ότι είναι το ίδιο πράγμα, κυρία Μακρύ, αλλά αυτά θα τα βρείτε εσείς. Να μαζεύει κομματικές υπογραφές ο ενεργεία πρόεδρος του κόμματος και από τα πιο ιστορικά στελέχη και σεβαστά και αγαπητά στελέχη στο κόμμα. Σωστό είναι. Το ίδιο ενεργεία περιφερειάρχης που είχε από κάτω 50 δημάρχους που εξαρτώνται από αυτόν και, το ίδιο ένα έξω από τον Τζάκι που δεν ξέρει κανέναν και πρέπει να πει σε έναν στο τηλέφωνο του βάλει υπογραφή, είναι το ίδιο. Άρα ουσιαστικά. Άρα λοιπόν, αφού μου μπλοκάραν όλες τις υπογραφές. Μάλιστα. Και δεν μπορούσα να τις συγκεντρώσω με τίποτα. Και κατάλαβα να τις συγκεντρώσω 1,5 λεπτό πριν λήξει προθεσμία. Μετά έρχεται κάποιος κύριος Κόκαλης και λέει να κοπεί, λέει ο Γεωργιάδης, γιατί καθυστέρησε. Αφού είχε κάνει ο κύριος Κόκαλης, το λέω, δεν ξέρω αν το κάνω ο ίδιος, όλοι εκεί. Ό,τι μπορούσε για να μην κατέβει ο Γεωργιάδης μαζί τη φορά. Κύριε Γεωργιάδη, μόνο για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση. Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι δημοκρατικό. Για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση. Μπορεί να αναφερθήκατε σε κάτι που δεν έχει ακουστεί. Έτσι. Ναι. Γιατί μιλήσαμε ιδιωτικά μετά μια εκπομπή στην δημόσια τηλεόραση. Ναι. Αυτό το οποίο είπα, γιατί δεν είχε σχέση με εσά προσωπικά τότε, ήταν ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ενιαία. Δηλαδή, είτε 10 λεπτά μετά, είτε 12 ώρες, αν είναι να χαλαρώνει το καταστατικό σε οποιαδήποτε δυτική χώρα. Θα υπήρξε ζήτημα εκ προθέσεων, αυτό είχα πει. Καθ' ολοκληρίαν κατά το γράμμα του καταστατικού, εγώ θέλω να πω ότι θα έλεγα καθυστέρησα 1 δευτερόλεπτο, δεν καταθέτω. Τώρα. Ναι, βέβαια. Επειδή όμως η διαδικασία δεν τηρήθηκε κατά γράμμα, γι' αυτό λόγο πιστεύω εν ευρία επί οικία και με την καλή διάθεση που είμαστε στο ίδιο κόμμα, καλώς έγινε δεκτή η ένστασή μου. Θέλω λοιπόν όμως να πω και το εξής. Και αυτό το θεωρώ πολύ μείζον. Πολλοί μου είπαν, μα μετά από όλα όσα έγιναν, πήγες και έκανες κάτι δηλώσεις, πάρα πολύ ήρεμες και όλοι αγαπημένοι είμαστε κτλ. Ακούστε. Ένα πράγμα είναι να εκλέξουμε ένα αρχηγό που θα μας κάνει ξανά ισχυρή παράταξη, θα πάρουμε ξανά την εξουσία γιατί πρέπει να κυβερνήσει την Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Και ένα δεύτερο είναι να θα τελειώσει αυτή η διαδικασία να είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Γιατί τώρα φαντάζεσαι να αρχίσει ο ένας να κατηγορεί τον άλλον τι έχει να γίνει. Γιατί στο παρασκήνιο δεν γίνεται αυτό, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ εντάξει. Λοιπόν σας λέω, κύριε Κωτάκη. Τα τυπικά λέτε. Σας λέω, κύριε Κωτάκη, ότι όσον αφορά εμένα, θα προσπαθήσω να κάνω αυτή τη διαδικασία όσο μπορώ πιο έντιμα, με χτυπήματα. Γιατί χτυπήματα υπάρχουν στην ανεκλογική μάχη, αλλά μόνο πάνω από τη ζώνη και φανερά, και όχι κάτω από τη ζώνη. Και για ό,τι έζησα αυτή την εβδομάδα τη συλλογή των υπογραφών, θα μιλήσω μετά από πολλά χρόνια. Θα μιλήσω κάποτε. Γιατί αυτά είναι καλά, τα ξέρει ο λαός. Αλλά μετά από πολλά χρόνια. Όταν δεν θα έχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν ζημιά στην παράταξη. Κύριε Γεωργιάδη, πήρατε από άλλο στρατόπεδο υπογραφές. Τι θα πει αυτό. Από υποψηφίους ή από υποψηφίους που μαζεύανε και τελικά δεν κατέβηκαν. Σας δώσανε και το λέω γιατί έχει ρόλο για το δεύτερο γύρο. Να έρθει κάποιος να μου πει πάρε τις υπογραφές μου δεν έχει γίνει. Ναι, αν τις ζητήσατε εσείς εννοώ. Ούτε τις ζήτησα. Ξέρω από τον κύριο Κικίλια, από τον κύριο Βορύδη.
Ο κ. Βορύδης είναι μακριά από τη δική μου προσπάθεια, το έχει δηλώσει δημοσίως, δεν βοήθησε καθόλου. Είχε υπογραφές, δεν σας έδωσε, σε μένα όχι. Κύριε Γεωργιάδη. Αλλά ακούστε να λέω. Τώρα, μια και το λέτε αυτό με τον κύριο Βορύδη. Να ολοκλώσω να λέτε ναι, το μετά και να το ρωτήσω αμέσως. Ακούστε λοιπόν. Ότι αν. Δεν το επιβεβαιώνω, λέω αν. Γιατί εγώ δεν θέλω να μιλάω για του άλλου ανθρώπου. Εάν κάποιοι συνάδελφοι είχαν ξεκινήσει διαδικασία συλλογή υπογραφών και έβλεπαν δεν μπορούσαν να τι μαζέψουν. Γιατί πράγματι σας λέω ήταν πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως. Και ξαφνικά την Τετάρτη, την Πέμπτη, αποφάσισα να σταματήσω αυτή τη διαδικασία. Αν με ρωτάτε αν αυτό διευκόλυνε τη δική μου προσπάθεια, προφανώς τη διευκόλυνε. Σας δώσανε δηλαδή υπογραφές. Δεν μου δώσανε, αλλά διακόπτοντας κάποιος την προσπάθειά του, αυτομάτως απελευθέρωσε 10-15 άτομα τα οποία εγώ μπορούσα να κυνηγήσω και να πάω στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Κάθε μία υπογραφή που έχω, την έχω πάρει με τρομερό κόπο, έχοντας πείσει τον καθένα από αυτούς τους 50 γενναίους, τους λέω εγώ, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για ένα κομματικό στέλεχος, όταν ακούει ότι ο Τάδε υποστηρίζει τον Α, ότι ο Δίνα υποστηρίζει τον Β, σου λέει θα είναι σίγουρος νικητής ο Γ, να έρθει να βάλει υπογραφή σε μια υποψηφιότητα που θεωρείται η εναλλακτική, η αντισυστημική, το outsider, το χωρίς τζάκι, ο που του ήρθε του βιβλιοπόλη κτλ. Δεν ήταν εύκολη δουλειά αυτή. Και αυτούς τους 50 ανθρώπους, δεν θα το πω ειλικρινά, δεν θα το πω αυτό, αισθάνομαι το βάθος της ψυχής μου να το πω. Αυτούς 50 ανθρώπους έχω δώσει εντολή στο γραφείο μου, μου ετοιμάζουν ένα μεγάλο κάδρο με τα ονόματά τους. Δεν είναι σοβαρά. Κάδρο. Θα το έχω απέναντι να το βλέπω. Για να μην τους ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ. 50 δίτημα. Για να μην τους ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ. Γιατί αυτοί οι 50 άνθρωποι μου έδωσαν την ευκαιρία να μπορώ να στέκομαι σήμερα εδώ, να κοιτάω τον Δημοκράτη στα μάτια και να του ζητάω να με ψηφίσει για αρχηγό του. Και ξέρω ότι για αυτούς τους 50 ανθρώπους ήταν δύσκολο πράγμα αυτό. Λοιπόν, με τον κύριο Βορύδη τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Εμείς τόσο καιρό νομίζαμε ότι είσαστε διόσκουροι. Μαζί μπαίνατε, μαζί βγαίνατε. Εντάξει. Πλην τώρα ελάχιστων εξαιρέσεων με το Υπουργείο Υγείας και τα λοιπά, όταν το πήρε εκείνος, το χάσατε εσείς. Όλες τις άλλες περιόδους εμείς νομίζαμε ότι ήσασταν μπετόν αρμέ οι δυο σας. Την ημέρα λοιπόν που τώρα εσείς. Τώρα είναι ανάποδα το πράγμα. Βγαίνετε μπροστά και λέτε αρμέ μπετόν. Όχι, λέω εκεί διαδέχθηκε ο Βορύδης τον Γεωργιάδη. Στο Υπουργείο, Υγείας. Και η σχέση παρέμεινε καλή. Τώρα εδώ φαίνεται αρχικά ότι σκόπευε να είναι υποψήφιος ο Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης. Μετά, όταν εσείς δημοσιοποιήσατε την πρόθεσή σας να είστε, βγήκε το ίδιο βράδυ ο κύριος Βορύδης και είπε δεν έχει καμία σχέση μαζί μου, είναι μία απόφαση του Άδωνη. Και δεν σας στηρίζει κιόλας, αυτό είναι ολοφάνερο. Τι έχει συμβεί τώρα με εσάς? Εγώ είχα ξεκαθαρίσει, είχαμε τον Μάκη Βορύδη, ήμασταν φίλοι, είμαστε φίλοι. Και πιστεύω θα παραμείνουμε. Γιατί μιλάτε τις τελευταίες μέρες, κύριε Γεωργιάδη? Όχι με τη συχνότητα του παρελθόντος. Όχι, νομίζω δεν μιλάτε καθόλου. Αν δεν άρα δεν θα παραμείνετε πιστοί. Όχι, χαιρετήκαμε στην Βουλή και τον καλωσόρισατε στον κεντρό χώρο. Όπως ο κύριος Μημαράκης με τον κύριο Σαμαρά. Τον καλωσορίσατε στον κεντρό χώρο. Τώρα έχει προσχωρήσει στους κεντρώους. Τα αστείευε, το κάνω για πλάκα. Λοιπόν, ακούστε. Αστείευεστε, αλλά το λέτε κάθε μέρα. Τι αστείο είναι αυτό που το λέτε κάθε μέρα? Πικρό αστείο. Ακούστε. Εγώ του φίλου μου δεν του χρεωνάω, δεν του πουλάω. Εγώ είχα πει στον Μάκη από την πρώτη στιγμή ότι εγώ θέλω να κατέβω για αρχηγός. Θέλω να κατέβω. Έτσι πιστεύω. Καλώς. Κάνω λάθος, κάνω σωστό, θα το κρίνει ο Δημοκράτης. Θα το κρίνει η ιστορία. Εγώ είχα αποφασίσει ότι αυτό θέλω να το κάνω. Επειδή όμως είναι κάτι που σκεφτόταν και εκείνος, το είπα δημοσίως, δεν το λέω ιδιωτικά, γιατί ήταν δηλώσει μου όλες τις περιμένες εβδομάδες. Ότι αν το αποφασίσει ο κ. Βορύδης, θεωρώ ανόητο εκ μέρους μας να έχουμε δύο υποψηφιότητες και σε αυτή την περίπτωση εγώ θα στηρίζω την υποψηφιότητα του κ. Μάκη Βορύδη. Όταν μου κατέστησε σαφές του κ. Βορύδη τελικά δεν θα κατέβει, αυτό δυστυχώς συνέβη τρεις μέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας. Και άρα είχα χάσει τις πρώτες τρεις μέρες. Κάτι που έκανε την προσπάθεια συλλογής υπογραφών ακόμα δυσκολότερη για μένα. Γιατί είναι άλλα ξεκινούσα από την Παρασκευή και άλλο από τη Θεία το βράδυ. Είχαν ήδη τοποθετηθεί. Είχαν 200 πάρα πολύ. Υπογράψει. Ναι, γιατί όμω του μηχανισμού έχω και εγώ τη δική μου. Κύριε Γεωργιάδη, είχατε συμφωνήσει ότι έχει προβάδισμα ο κύριο Βορύδη. Γι' αυτό είχατε πει να συζητήσετε τη Δευτέρα, έτσι δεν είναι? Είχα πει δημοσίως ότι επιλέγει ο κύριο Βορύδη πρώτο. Έτσι. Άρα και εγώ θα κατέβω, αν εκείνο δεν κατέβει. Ναι. Εγώ το ήθελα περισσότερο όμω. Το έκανα για λόγου καλών προσωπικών σχέσεων. Από εκεί πέρα, προφανώ διαφωνήσαμε. Εγώ δεν επιβάλλω σε κανέναν μαζί μου, κυρία Λόρα Ιωάννου. Εγώ με το ζόρι μαζί μου δεν έχω κρατήσει κανέναν ποτέ. Εδώ η υποψηφιότητα είναι απλό πράγμα. Όποιος νομίζει ότι μπορώ να είμαι ένας καλός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και θα κάνω αυτή την παράταξη ανοιχτή στην κοινωνία, ισχυρή στη Βουλή και σύντομα πλειοψηφικό ρεύμα, με υποστηρίζει. Όποιος νομίζει ότι δεν κάνω για αυτή τη δουλειά,
θα με υποστηρίξει. Αληθεύει ότι. Φίλοι αγαπημένοι θα είμαστε και με του μεν. Φίλοι αγαπημένοι θα είμαστε και με του μεν. Πάνω στην κουβέντα δεν λέω ότι είναι υποχρεωτικό. Σε όποιον θα λέω καλημέρα, πρέπει να αποστηρίζει κιόλα. Αληθεύει ότι πάνω στην κουβέντα ο κύριο Βορύδη σα είπε ότι προέβλεψε ότι θα πάρετε μικρό ποσοστό εάν κατεβείτε και του φέρατε το παράδειγμα του Νικολά Σαρκοζή με την Κάρλα Μπρούνι. Δεν μπαίνω. Ποτέ στη ζωή μου δεν σχολιάσει πάρα πολύ. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Αν κάνατε αναφορά και δεν τι σημαίνει η αναφορά στο Σαρκοζή και την ξαναλέω. Εγώ να επιμείνω. Ο κύριο Μάκη Βορύδη έκανε μία αλφα επιλογή. Εγώ έκανα μία β' επιλογή. Ακούστε. Το ότι είμαστε κύριε φίλοι. Κύριε Γεωργιάδη, αν μεθαύριο σα φέρει η ζωή να γίνετε πρωθυπουργό, θα τον κάνετε υπουργό το Βορύδη. Θα τον έχετε σε μια κυβέρνησή σα. Τι εννοείτε, αν τον θεωρώ άξιο πρωτό. Τον θεωρώ άξιο πρωτό. Τον κάνετε τον θεωρώ θα τον πολύ είχατε υπουργό. Τώρα όταν φτιάχνει. Ή αν η πικρία από τη στάση του όχι. Θα βαρύνει στην επιλογή σας. Όχι, καθόλου. Εάν ποτέ με αξιώσει ο Θεός να φτάσω σε αυτή την κρίσιμη θέση και πρέπει να επιλέξω υπουργικό συμβούλιο, που το θεωρώ τεράστια ευθύνη για έναν άνθρωπο, το μόνο μου κριτήριο, θα σας το λέω ειλικρινά, είναι αν αξίζει. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς πολλές φορές τα κριτήρια ήταν σε ποια εσωκομματική ομάδα ανήκει ποιο. Για μένα, κύριε Χατζηνικόλα, το λέω ευθέως. Ένας από τους λόγους παρακμής μας είναι ότι οι πολιτικές ισορροπίες και οι πολιτικοί συσχετισμοί έχουν αποκλείσει αξίους ανθρώπους στα υπουργικά συμβούλια. Μόνο καταξίαν θα γίνεται επιλογή. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα γυρίσω με την κυρία Κάτια Μακρύ και έρχομαι στους συμπολίτες για να θέσουν εκείνοι τα δικά τους ερωτήματα. Σε 4-5 λεπτά είμαστε πάλι μαζί. Νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλή με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Κυριακή με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα η θρηλυκή συλλογή Illusions σε 2 CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο ενδοξότερος στρατηγός αυτοκράτορας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Ακόμη, Real Taste. Λέμε ναι σε σούπες, έξυπνα πρωινά και γλυκαινόμαστε με κολοκύθα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται.
Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Το Σάββατο με την Αγορά. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις επιτυχίες της μεγάλης ποιήτριας του λαϊκού μας τραγουδιού. Μαζί, το μυστηριώδες νησί του Κόμ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι, δεν είναι μάγειρες, δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και πάμε στην κυρία Μακρύ. Κύριε Γεωργιάδη, εκείνο το βράδυ των εκλογών, η κριτική δική σας και η κριτική του κυρίου Βορύδη, ότι ήταν η ιστορική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και λάθος η τακτική που ακολουθήθηκε, λέει το ρεπορτάζ ότι ήταν αυτό που εξόργησε τον κύριο Μημαράκη, που θεώρησε ότι ήσασταν λαγή του Αντώνη Σαμαρά και αυτό που τον οδήγησε κιόλας στην επίσπευση της διαδικασίας για τις εκλογές, για την εκλογή Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Ήσασταν όντως σε συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά? Τώρα σας στηρίζει ο Αντώνης Σαμαράς? Είναι αυτόνομη εντελώς η υποψηφιότητά σας? Απαντάω από το σκέλος. Δεν αποδέχομαι ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Εγώ δεν είσα κριτική στο Βαγγέλη Μημαράκη ως πρόσωπο. Αντιθέτως, τον εξεθίασα σε όλες μου τις παρουσίες. Αλλά έσκησα κριτική στο αποτέλεσμα, που δυστυχώς ήταν 192.000 ψηφοφόροι λιγότερο τον Ιανουάριο. Και άρα η θεωρία ότι για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας έφυγε ο Σαμαράς, που είχε πάει τη Νέα Δημοκρατία δεξιότερα
και έφευγε ο δικός μας κόσμος, ο οποίος αν πηγαίναμε προς το μεσαίο χώρο θα επέστρεφε, στην πράξη δεν επιβεβαιώθηκε. Αντίθετα, ήμασταν μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 192.000 λιγότεροι. Τώρα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Βαγγέλης Μεμαράκης, ένα πρόσωπο τόσο έμπειρο στην πολιτική, τόσο δυνατός πολιτικός, ότι έχει τόσο ας πούμε έτσι αδύναμο χαρακτήρα και επειδή ένας βουλευτής είπε ότι δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο, ότι αυτό ήταν ο λόγος που πάμε στην νοσοκομματική διαδικασία. Δεν ήταν ένας, το θεωρώ, δύο και δύο με πολύ καλές σχέσεις με τον Σαμαρά. Το θεωρώ αρνητικό για τον κύριο Μεϊμαράκη και δεν το αποδέχομαι, γιατί εγώ τον τιμώ και τον θεωρώ δυνατό πολιτικό. Αυτή θα ήταν αντίδραση ως αδύναμο πολιτικό. Αυτό το εγώ τον θεωρώ δυνατό πολιτικό σημαίνει ότι αν είστε εκτός δεύτερου γύρου θα τον υποστηρίξετε. Να απαντήσω λίγο στο δεύτερο και θα φάω μέχρι να απαντήσω. Πάμε όμως στο δεύτερο σκέλος. Ακούστε. Δεν έχω κρίσει ποτέ τα αισθήματά μου για τον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κρύβομαι στη εδώ ζωή. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Όχι. Αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι ότι αισθάνομαι εξαιρετική τιμή που υπηρέτησα στην κυβέρνησή του. Εξαιρετική τιμή. Τον ευγνωμονώ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Σωστά. Τον ευγνωμονώ πραγματικά και για το ότι με έκανε υπουργό και για το ότι με έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός έχει κάτι που θα το ήθελα και εγώ αν γίνομαι πρωθυπουργός για μένα. Το θέλω και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό τώρα ή για όποιον άλλο πρωθυπουργό έρθει. Δηλαδή. Παρέδωσε τη χώρα σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι παρέλαβε. Εάν κάθε πρωθυπουργό κάνει και πετυχαίνει αυτό που πέτυχε ο Σαμαράς. Δηλαδή, με τα λάθη του και τα καλά του. Δεν λέω ότι τα έκανε όλα καλά, προσέξτε. Αλλά στο αποτέλεσμα, στο πηλίκο, στο λογαριασμό, η Ελλάδα που παρέδωσε ο Σαμαράς στον Τσίπρα ήταν σε όλα τα σημεία καλύτερη. Στην ανεργία, στην οικονομία, στο έλλειμμα, στην κοινωνική συνέχεια. Από αυτή που παρέλαβε από τον Παπαδήμο. Από αυτή που παρέλαβε τον Ιούνιο του 2012. Εγώ φαντάζομαι τους πρωθυπουργούς, κύριε Χατζηνικολάου, σαν μια σκυταλοδρομία στους αιώνες, όπου ένα παραδείγμα σκυτάλει στον επόμενο. Εάν προσέχει πάντα ο προηγούμενος να δίνει τη σκυτάλη λίγα μέτρα μπρος, η Ελλάδα θα ήταν ποτέ στο μνημόνιο. Και αισθάνομαι μεγάλη τιμή και να μην πέφτει και σκυτάλη στο κεφάλι μας. Φυσικά, αισθάνομαι μεγάλη τιμή λοιπόν στην αλλαγή που υπηρέτησα σε μια τέτοια κυβέρνηση και που υπηρέτησα έναν τέτοιο πρωθυπουργό. Μάλιστα. Τώρα, αν τελεία. Αν συγχυρίζετε μου, απαντήσατε. Δεν εμπλέκω τον Αντώνη Σαμαρά, όπως σας είπα από την αρχή, σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί, και να το εξηγήσω γιατί. Ας πούμε, θα ήθελα εγώ να βγω να πω, παιδιά, εγώ είμαι ο Σαμαρικός. Και πρέπει όλοι οι Σαμαρικοί να με ψηφίσουν. Πώς παραπάνω από ό,τι το είπατε ήδη. Ναι, άλλο λέω, να ταυτιστώ με αυτό. Ότι είμαι, είναι γνωστό. Η γνώμη μου δεν κρύβεται, είναι γνωστό. Ναι. Τι να αλλάξω τώρα. Ναι. Δηλαδή, εγώ πάρω ένα κακό ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι έχει κακό ποσοστό ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Τώρα είναι η υποψηφιότητα του Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα κρίνεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εσείς δεν κρίνεται ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς όμως μπορεί να σας στηρίζει. Κατέβηκε, κέρδισε, κυβέρνησε, έδωσε την Ελλάδα σε καλύτερη κατάσταση, έχασε τελικά τις εκλογές. Αν θέλετε τη γνώμη μου, το είπα και πριν, γιατί αντιμετώπισα έναν τρομερό δημαγωγό, ο οποίος είπε τρομερά ψέματα. Είμαι πεπισμένος ότι αν δεν είχε πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά τον Ιανουάριο, τώρα η Ελλάδα δεν θα συζητάει για αυτά που συζητάμε σήμερα, ούτε για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών θα λέγαμε, ούτε για το αν θα έρθουν τα capital controls θα λέγαμε, ούτε για το νέο μνημόνιο θα λέγαμε. Τώρα θα ήμασταν ήδη στις αγορές με την πιστολική γραμμή πίστωσης και τον Ιούνιο του 2016 γινόντουσαν ξανά οι εκλογές. Θα τις κέρδιζε ο Σαμαράς στη λήξη του προγράμματος και της τετραετίας, όπως τις κέρδιζε χθες ο Κοέλιος στην Πορτογαλία. Όμως δεν έχει ο Αντώνης Σαμαράς την παραμικρή εμπλοκή στην υποψηφιότητα. Θα ρωτήσω κάτι για να τα λέμε όλα καθαρά. Με το δεύτερο γύρο. Κύριε Γεωργιάδη, αν δεν είσαστε, σας ευχόμαστε όλοι. Να βγείτε και από τον πρώτο, εν πάση περιπτώσει. Στο δεύτερο γύρο, αν δεν είσαστε εσείς, ποιον θα στηρίξετε. Και μονολεκτικά θα ήθελα να μου πείτε τι σας χωρίζει από το Μεϊμαράκη, τον Τζιτζικώστα και το Μητσοτάκη. Καταρχάς, αλλά μονολεκτικά. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Ναι, ποια βλέπετε εσείς ότι που είστε καλύτερος, που είναι τα αρνητικά τους. Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω αντίπαλό μου κανένα νεοδημοκράτη. Αντίπαλός μου είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε συναγωνιστές. Ποιον θα στηρίξετε. Δεν είμαστε ανταγωνιστές. Είμαστε όλοι μέλη μια μεγάλη φάλαγγα. Πολύ χριστιανικά ακούγονται αυτά. Δεν είναι χριστιανικό, αυτό είναι αρχαιοελληνικό. Αλλά κάποιον πρέπει είμαστε να στηρίξετε. Είμαστε όλοι μέλη μια φάλαγγα. Η φάλαγγα για να έχει δύναμη πρέπει να έχει ενότητα, πρέπει να έχει σύμπτυξη. Και άρα μεταξύ μας πρέπει να είμαστε μονιασμένοι. Πιο κοντά με ποιον αισθάνεστε, δεν μας είπατε. Γενικά πάντως στη φάλαγγα, λίγο να είστε προσεκτικός, μην έρθει κανένα δόρυ στην πλάτη. Αν έρθει δόρυ στην πλάτη. Σας λέω γιατί βλέπω, εγώ κάνω ρεπορτάζ, ακούω αυτές τις μέρες. Αν έρθει δόρυ στην πλάτη, πάνω από τη φάλαγγα έχει ήδη χάσει τη μάχη. Και αυτός που κάνει αυτή την πράξη τη φάλαγγα είναι διασπαστής της φάλαγγας. Τους λέγανε ρυψάσπιντες στην αρχαιότητα. Γιατί για να έρθει δόρυ στην πλάτη, πέταγε την ασπίδα.
Μα προσέξτε τώρα, κύριε. Η φάλαγγα ρωμαϊκή δεν ήταν. Η φάλαγγα είναι ελληνική, η λεγιόν. Ήταν ελληνική. Η λεγιόν είναι η ρωμαϊκή. Ναι. Η λεγιόν είναι αντιγραφή τη φάλαγγα. Όχι, λέω η. Η διάταξη. Η φάλαγγα είναι εφεύρε των Σπαρτιατών. Μάλιστα. Αυτή την εφήβρα. Είναι ένα πολλαπλασιαστή. Ήταν η απάτη των Σπαρτιατών. Πώς μπορούν οι λίγοι να κερδίζουν τους πολλούς. Μάλιστα. Είναι και η απάντηση που κάναμε προηγουμένως για το πώς θα φέρουν ψηφοφόρους πολλούς από εδώ, πολλούς από εκεί. Οι λίγοι μπορούν να κερδίζουν τους πολλούς. Όταν το πιστεύουν, όταν είναι μονιασμένοι, όταν θέλουν να δώσουν τη μάχη. Αυτή είναι η απάντηση. Πάντως εσείς εκτός από την ασπίδα να φοράτε και την πανοπλία, ακούστε τι σας λέω. Στην πλάτη δεν έχει, μόνο μπροστά. Τι μου αφούσε τώρα. Μου κάνατε ερώτηση θα κάνω στο δεύτερο γύρο. Η απάντηση είναι θα είμαι στο δεύτερο γύρο και θα κερδίσω. Ωραία. Εάν δεν είστε με ποιον είστε πιο κοντά, κύριε Γεωργιάδη, αυτό ρωτάμε. Αν θέλετε να μας ανοίξετε τα χαρτιά σας. Με τον κύριο Μητσοτάκη έχετε πει ότι είστε κοντά. Να σας πω μια αρχαιολινική ιστορία. Με τον κύριο Μεϊμαράκη δεν έχετε πει κάτι. Να σας πω μια αρχαιολινική για το. Ελαφρύνουμε και λίγο. Κάποτε ο βασιλεύς Φίλιππος μετά το συνέδριο στην Κόρινθο το 336. Δεν τι πάθαμε μία και τέταρτο. Όχι, είναι ωραία ιστορία, θα σας αρέσει. Δεν θα μας πει αν θα στηρίξει τον κύριο Τζικώστα ή τον κύριο Μεϊμαράκη. Ο βασιλεύς Μακεδονίας ο Φίλιππος θέλει να επισκεφθεί τη Σπάρτη. Η Σπάρτη, ξέρετε, ήταν το ιδεώδες των Μακεδόνων ως τη μεγάλη στρατιωτική σχολή της αρχαιότητας. Στη Σπάρτη όμως απαγορεύονταν να πηγαίνουν ξένοι στρατοί. Και γενικώς ξένοι, είχαν τις λεγόμενες ξενιλασίες. Στέλνει μια επιστολή ο Φίλιππος και λέει: Βασιλεύς Φίλιππος, θέλω να με επιτρέψετε να έρθω να επισκεφτώ τη Σπάρτη. Οι Σπαρτιάτες είχαν το λεγόμενο λακωνίζει στη φιλοσοφία. Απαντούσαν όσο γινόταν πιο μονολεκτικά. Και του έστειλαν μία απάντηση που έλεγε ου. Δηλαδή όχι. Μόλις πήρε το όχι ο Φίλιππος, νικητής αυτοκράτορα της Ελλάδος, το είχε ανακηρύξει στρατηγό αυτοκράτορα στην Κόρινθο, έχει κερδίσει τους Τιβαίους, τη μάχη της Χερονίας, έχει κατακτήσει τα πάντα. Του στέλνει μια δεύτερη επιστολή και του λέει: Εάν έρθω με το στρατό μου στη Σπάρτη, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Το εάν στα ελληνικά είναι έψιλον γιώτα. Ή. Του στέλνει μια δεύτερη απάντηση. Ή. Εάν. Τώρα θέλω να απαντήσω στο εάν. Δεν θα απαντήσω στο εάν. Θα είμαι ο νικητής των εκλογών. Είναι η απάντηση. Κάτι άλλο όμως που έχει σημασία. Εάν δεν είστε νικητής των εκλογών και είναι πρώτος ο κύριος Τζιτζικώστας, ο οποίος θα είναι εξωκοινοβουλευτικός αρχηγός, εσείς θα δεχόσασταν να ηγηθείτε, πιστεύετε ότι τη κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σχήμα? Εγώ, όπως ξέρετε και όπως πατήσω όλη την ώρα, έχω αποφύγει να θέσω αυτό το θέμα. Ναι. Και θέλω να σα εξηγήσω γιατί το έχω αποφύγει. Σας είπα από την αρχή ότι δεν θέλω να κάνω χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Ότι εδώ η υποψηφιότητα του κ. Τζιτζικώστα έχει ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να απαντήσει ο κ. Τζιτζικώστας. Πώς σκοπεύει να το διαχειριστεί αν κερδίσει. Δεν είναι δική μου ερώτηση αυτή. Όταν θα έχετε εδώ στον ελληνικό τον κ. Τζιτζικώστα την άλλη Δευτέρα από ό,τι άκουσα. Ελπίζω. Θα έρθει. Έχω απευθύνει την πρόσκληση. Θα έρθει. Ναι. Δεν φαντάζομαι να θέλει να κάνει εκστρατεία όπως ο Όμηρος στην ωραία Ελένη. Ξέρετε, η ωραία Ελένη κύριε Χατζηνικολάου είναι ξανθιά με λαχνή στον Όμηρο, ξέρετε. Όχι. Κανείς δεν ξέρει και δεν λέει ο Όμηρος τι είναι. Ο καθένας τη φαντάζεται πώς θέλει. Αυτή είναι η λογική της ωραίας Ελένης. Η ταμπλέτα πώς την έχετε? Η ταμπλέτα έχει και ξανθιά και με λαχνή για να πιάνουμε όλους τους πελάτες. Λοιπόν, προσέξτε το. Λοιπόν, για να πούμε αυτό. Ο κύριος Τζιτζικώστας δεν θα κρυφτεί, θα έρθει. Θα πει τις θέσεις του. Είμαι βέβαιος. Και εγώ είμαι βέβαιος. Θα πει τις θέσεις του και θα το ρωτήσει ο κ. Κοτάξης, όπως καλούμε στον γράφο. Εμείς ρωτάμε εσάς αν σας ξενίζει. Εγώ σας λέω όμως, ότι οφείλει πριν από την κάλπη να μας ξεκαθαρίσει, όχι σε μένα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό. Στους δημοκράτες. Πώς φαντάζεται, εγώ δηλαδή ας πούμε βουλευτής τώρα της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να ξέρω ποιον θα ορίσει πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδος. Το ποιον θα ορίσει, να ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό ζήτημα. Γιατί μέχρι τώρα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν πάντα ο αρχηγός του κόμματος. Δεν υπήρχε αμφισβήτηση. Εάν ορίσει κάποιον, αλλά η κοινοβουλευτική ομάδα ψηφίσει άλλον, γιατί θα γίνει ψηφοφορία. Δεν αρέσει να ψηφορήσει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και αν δεν ορίσει. Αν δεν μπορεί να μην ορίσει, κάποιο να μιλάει. Αν το Τσίπρας, κάποιο να μιλάει. Αν ορίσει τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες. Αλλά επαναλαμβάνω. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να κρίνουμε την υποψηφιότητα του κ. Τζιτζικώστα από αυτό. Ναι. Για να κατέβει ένας άνθρωπος που είναι ήδη εκλεγμένος περιφερειάρχης με τόσο μεγάλο ποσοστό, άρα έχει πολιτική εμπειρία, προφανώς έχει στο μυαλό του και τη διαχείριση και τη λύση. Μάλιστα. Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να μας την πει από πριν. Debate θα κάνετε. Εμένα ρωτάτε. Εσείς θέλετε. Εσάς απέναντι. Λοιπόν, πέντε. Πρέπει να γίνουν debate οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πόσα, κύριε Δηλαδή δεν το συζητώ να μην γίνουν. Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Γίνονται σε όλες τις δυτικές χώρες. Σήμερα η τεχνολογία και διαδικτύου και τηλεοράσεις επιτρέπει να πάμε στο σπίτι του κάθε νεοδημοκράτου και του κάθε ψηφοφόρου και να του εξηγήσουμε ακριβώς τις θέσεις μας για το κάθε θέμα. Θα είναι παντελώς απαράδεκτο κάποιος να πει ότι δεν έτεσα debates. Εγώ θα το θεωρήσω φυγομαχία.
και αρχηγός που φυγομαχεί δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Άρα φαντάζομαι όλοι θα είναι στα debates. Τώρα, δεν πρέπει να γίνει ένα debate. Δηλαδή ο Σαμαράς που δεν πήγε στα debate τότε με τον Τσίπρα ήταν φυγομαχία. Όταν πολλά το ξεκαθαρίσουμε. Κακός δεν πήγε στο debate ο Σαμαράς. Μάλιστα. Το είχα πει και τότε. Έτσι, να είμαστε συνεννοημένοι. Εγώ τον Σαμαρά το λατρεύω. Το είχατε πει μεταξύ σας. Δημόσια δεν το είχατε πει. Δεν λέγονται δημόσια αυτά. Ναι. Μεταξύ μας το είχαμε πει. Εγώ τον Σαμαρά τον λατρεύω. Στον debate έκανε λάθος να πάει. Το κλείσαμε. Πρέπει να γίνουν και θεματικά debates. Όχι ένα γενικό να βγάλουμε την υποχρέωση και να φύγουμε. Όχι. Να κάνουμε ένα debate με την παιδεία. Και να πούμε το όραμα του καθενός μας και τι θέλουμε. Γιατί ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολιτεύσεως είναι ενδυνάμει πρωθυπουργός. Πρέπει να κάνουμε debate για την υγεία. Πρέπει να κάνουμε debate για την εξωτερική πολιτική. Πρέπει να κάνουμε debate για την οικονομία προφανώς. Πρέπει να κάνουμε debate για το όραμά μας για την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα θέλουμε. Λέμε θα εκλέξουμε κάποιον που μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, ποιο είναι το όραμά του για αυτή τη χώρα. Στα ερωτήματα των συμπολιτών μας. Παρακαλώ. Της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει 130 εκατομμύρια χρέη. Αγαπητοί συνάδελφοι, να πάμε στους συμπολίτες μας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ελάτε. Καλησπέρα. Το όνομά σας και το ερώτημα. Στέλιος Πετρίδης ονομάζομαι. Είμαι φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα, αν γίνεται. Η μία είναι ερώτηση. Έχετε αναφερθεί στο παρελθόν, γιατί βλέπω τα πάτε καλά και με την ιστορία. Και έχετε αναφερθεί στο παρελθόν στο τι έγινε στο Πολυτεχνείο. Και έχετε πει ότι δεν υπήρχαν θύματα στο Πολυτεχνείο, ότι όποιος πέθαινε εκείνο το βράδυ στην Αθήνα, από ό,τι και αν πέθαινε, όπως είπατε και πριν, την ίδια φράση είχατε χρησιμοποιήσει η ηγεμονία της αριστεράς, πέρασε ότι είναι θύμα στο Πολυτεχνείο. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι για να είμαστε όλοι εδώ και να μιλάμε, κάτι έγινε εκείνη τη νύχτα στο Πολυτεχνείο. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, αν το ανακαλείτε. Στην εκπομπή αυτή την οποία βλέπετε διαβάζω το πόρισμα του Τσεβά. Μετά την μεταπολίτευση ο Ευάγγελος Αβέροφ ανέθεσε να γίνει έρευνα για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Και βγήκε ένα πόρισμα. Τα λέτε σε εκείνο το βίντεο. Εγώ διαβάζω. Λέτε πρώτα την άποψή σας και μετά τη στηρίζετε. Διαβάζω το πόρισμα του ελληνικού κράτους εκείνης της περίοδου, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, που εξεδόθηκε υπό την εποπτεία του Ευαγγέλου Αβέροφ και επί της Πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ποια είναι, υπήρχαν θύματα. Εγώ απαντώ όλα, μην φοβάσαι. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν είναι λέω. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν διαβάζουμε καλά την ιστορία. Φυσικά και τιμώ τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου γιατί πολέμησαν για να υπάρχει ελευθερία στον τόπο. Η Χούντα δεν έπεσε από το Πολυτεχνείο. Η Χούντα έπεσε από την Κύπρο. Το αίμα των Κυπρίων έριξε τη Χούντα. Το Πολυτεχνείο αυτό που έκανε άλλαξε τη Χούντα του Παπαδόπουλου με τη Χούντα του Ιωαννίδη. Για να το λέμε ολόκληρη την ιστορία, όπως ακριβώς έχει. Άρα το κάθε ιστορικό γεγονός πρέπει να τοποθετούμε στις σωστές ιστορικές του διαστάσεις. Αυτό έλεγα λοιπόν σε εκείνη την εκπομπή. Το πόρισμα Τσεβά είναι καταγεγραμμένο. Όποιος θέλει το διαβάζει. Άρα κατά τη γνώμη σας, το συμβάν του Πολυτεχνείου δεν συντέλεσε στη μεταπολίτευση. Συντέλεσε. Δεν είπα δεν συντέλεσε, το αντίθετο. Είπα συντέλεσε. Πώς συντέλεσε, οδήγησε το καθεστώς εκείνο σε τριγμούς. Οι τριγμοί εκείνοι οδήγησαν στην πτώση του Παπαδόπουλου και στην σύλληψή του από τον Ιωαννίδη και στην εγκαθίδρυση της Χούντας του Ιωαννίδη. Και ο Ιωαννίδης προχώρησε στο πραξικόπημα της Κύπρου, το οποίο οδήγησε στην πτώση της Χούντας. Αυτή είναι η κανονική σειρά των γεγονότων. Άρα θα καταργούσατε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Όχι, δεν θα καταργούσατε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Και ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να κάνω. Αν δεν τη θεωρώ τη σημαντικότερη ιστορική επέτειο της Ελλάδας, αν με ρωτάτε. Δεν είναι το σημαντικότερο ιστορικό γεγονός του ελληνικού έθνους. Γιατί εδώ στην μεταπολίτευση το έχουμε αναγάγει ως το 1821 και το 2 Οκτωβρίου στη Συσκευασιανός. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι όμως ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, πράγματι, στο οποίο τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν και καλώς αγωνίστηκαν για να έχουμε δημοκρατικές ελευθερίες. Όχι αυτούς που πέθαναν εκείνη τη νύχτα στην Αθήνα. Όπως είπατε. Εκεί, τώρα εγώ είμαι ιστορικός. Παίρνω το ιστορικό κείμενο του κ. Τσεβά. Τι να κάνουμε τώρα. Το συγκεκριμένο. Υπάρχει στην εφημερίδα Καθημερινή, το έχω κρατήσει στο αρχείο μου, προ 2 ετών. Υπάρχει ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα ακριβώς για τους νεκρούς της νύχτας του Πολυτεχνείου. Ωραία. Και μπορείτε να το καταγραμμένο σε ένα. Ένας πέθανε σε μια ταράτσα απέναντι, ένας στον δρόμο στη γωνία. Από ελεύθερους σκοπευτές. Δεν λέω ότι δεν πεθάνανε. Πεθάνανε έξω του Πολυτεχνείου. Αυτό που κατάλαβα σήμερα είναι ότι διεκδικώντας την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θέλετε ουσιαστικά
να επέλθει γενικότερα μια αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζει το κόμμα και την οικονομία και όλα αυτά. Θέλετε, από ό,τι καταλαβαίνω, να φιλελευθερωποιήσετε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως. Ωραία, το κατάλαβα σωστά, ευχαριστώ που με επιβεβαίωνε. Η οποία όμως παρόλα αυτά συμμετείχε και στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, συμμετείχε σε πολλές παράνομες, ας πούμε, διαδικασίες, όπως και εσείς καταγγέλατε τον κύριο Μεϊμαράκη για τα υποβρύχια. Θέλω να μου πείτε, αυτά τα στελέχη που έχουν χτίσει αυτό το παρελθόν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν καταγγείλατε τον κύριο Μεϊμαράκη για τα υποβρύχια. Στο βίντεο που παίζανε και προεκλογικά, είμαι στο Μέγκα, ο κύριο Μεϊμαράκη τότε είχε φύγει με τον κύριο Καρατζαφέρη, έλεγε κάτι εναντίον του κυρίου Καρατζαφέρη και λέω στον κύριο Μεϊμαράκη, αν αυτό που λέτε ισχύει, δηλαδή καταγγελία κατά του Καρατζαφέρη, τότε εσείς θα ήσασταν ένοχος εγκαλείου εγκλήματος. Ναι. Δεν ίσχυε αυτό που έλεγε ο Μεϊμαράκης τον Καρατζαφέρη, άρα δεν ήταν ένοχος εγκαλείου εγκλήματος. Είναι το ρητορικό σχήμα. Ωραία, για τις πολιτικές. Το να εμπλέκουμε το Βαγγέλη Μεϊμαράκη στην υπόθεση των υποβρυχίων, θέλω να ακούσω τη λέξη που χρησιμοποιήσω. Είναι ντροπή. Ωραία. Η υπόθεση των υποβρυχίων δεν είναι υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Καραμαλή. Ναι, ναι, είναι υπόθεση του Άκη Τσοχαντζόπουλου και της κυβερνήσεως Σμίτη. Εγώ άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Τα πρόσωπα αυτά που ουσιαστικά έδωσαν μια άλλη πορεία στη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το πώς βλέπει την οικονομία και όλα αυτά. Εσείς την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας θα τα κρατούσατε στο κόμμα? Τα κόμματα δεν λειτουργούν με αφαιρέσεις. Τα κόμματα λειτουργούν με προσθέσεις. Εγώ σας είπα ότι πρέπει να μεγαλώσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς μου λέτε αν έχω τη διάθεση να μικρύνω τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, έχω τη διάθεση να μεγαλώσω. Επειδή όμως αναφερθήκατε στο αν η Νέα Δημοκρατία έχει και αυτή τις ευθύνες της για την πορεία της χώρας, βεβαίως και έχει είναι η απάντηση. Μη συνεχίζετε, παρακαλώ, ναι. Πρέπει να ρωτήσουμε. Βεβαίως και έχει είναι η απάντηση. Αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να εξομοιώνεται η Νέα Δημοκρατία από το 81 μέχρι το 2010 κυβέρνησε 8,5 χρόνια, με το Πασόκ από το 81 μέχρι το 2010 κυβέρνησε 23 χρόνια. Δεν έχουμε την ίδια ευθύνη εμείς με το Πασόκ. Κάναμε και εμείς τα λάθη μας. Ποια λάθη βασικά? Ότι δεν συγκρουστήκαμε γρηγορότερα με τους συνδικαλιστές, με το μεγάλο κράτος, με την κλειστή οικονομία σοβιετικού τύπου που είχε φτιάξει το Πασόκ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος. Έπρεπε να έχουμε κινηθεί γρηγορότερα. Όμως η βασική ευθύνη για το ότι βρισκόμαστε εδώ, μην κορδευόμαστε, είναι στη δεκαετία του 80 έξω Ανδρέα Παπανδρέου. Από εκεί ξεκίνησε. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ για πιο σύντομες απαντήσεις, για να ακούσουμε πιο πολλούς συμπολίτες μας. Ελάτε, το όνομά σας. Καλημέρα σας. Γιατί καλημέρα είναι. Ανδρίκογλου λέγομαι, Αλέξανδρος είναι το μικρό. Χαίρομαι πολύ, Άδωνης Γεωργιάδης. Προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο θεωρώ ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και επιτρέψτε μου να είμαι λίγο σκληρός, καταστρέψανε. Ας είμαι λίγο σκληρός. Πλέον θέλω να επιχειρήσω σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Στον τομέα που γνωρίζω είναι ηλεκτρονικός τομέας, είναι συστήματα ασφαλείας. Πείτε μου, γιατί να το κάνω αυτό σε αυτή τη χώρα, η οποία λέει ότι θα με φορολογήσει από το πρώτο ευρώ και θέλει προκαταβολή το 100% αυτούνου που εγώ δεν έχω εισπράξει, έτσι. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό και εσείς εν δυνάμει αύριο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει, αν θέλετε, και πρωθυπουργός, έτσι, τι θα κάνετε για μένα που προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, τον κατεστραμμένο ιδιωτικό τομέα, έτσι, και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε πλέον για επιχειρήσεις που βλέπουμε κλειστά μαγαζιά, αν οπουδήποτε πάτε, θα τα δείτε στη σειρά. Να έχουμε την απάντηση. Τι θα κάνετε? Πρώτα απ' όλα, ένας από τους κυριότερους λόγους που δεν ήθελα να ψηφίσω το μνημόνιο Τσίπρα Καμένου και είχα διαφωνία με τον κύριο Κοτάκη που το περιέγραψε ως θρίαμο του φιλελευθερισμού. Διαβάστε. Με τέτοιου είδους μέτρα. Ότι πήγε την προκαταβολή του φόρου στο 100%, και εγώ ήθελα επαγγελματίε μου και εγώ το πληρώσω. Ότι την φορολογία των επιχειρήσεων που κατέβασε ο Σαμαράς το 25 την ξανανέβασε ο καλός ο Τσίπρας το 28 και ότι ήθελε να ανεβάσει και τις ασφαλιστικές εισφορές που εμείς είχαμε μειώσει και να τις αυξήσει. Και αυτό θεωρούσε και καλό μέτρο. Και ο κ. Κοτάκης μου λέει πρέπει να τα ψηφίσω κιόλας. Λοιπόν, ακούστε. Εάν η Νέα Δημοκρατία κυβερνήσει την Ελλάδα, η βασική της κατεύθυνση θα είναι η μείωση των φόρων. Εάν δεν μειωθούν οι φόροι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ξεφύγουμε από τη μιζέρια. Και φυσικά αν είμαι εγώ αυτό που θα έχουν επιλέξει οι Δημοκράτες για να κυβερνήσω την Ελλάδα δια της Νέας Δημοκρατίας, επειδή εγώ είμαι μικρομεσαίος επιχειρηματίας, επειδή έχω ζήσει όλη τη διαδρομή να έχεις την αγωνία να πληρώσεις την επιταγή που δεν ξέρω αν θα την καλύψεις στο τέλος του μήνα, να έχεις την αγωνία να θα καλύψεις τα ένσημα του ΙΚΑ, να έχεις την αγωνία να θα καλύψεις το δάνειο στην τράπεζα. Αυτές τις αγωνίες τις αποκτήσαμε με τα μνημόνια σας. Δεν τις είχαμε πριν. Γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μην τρελαθούμε εντελώς. Αν μου επιτρέπετε, γι' αυτό ακριβώς. Μπορεί να είναι προχωρημένη η ώρα. Όχι, δεν το αποφύγω. Αλλά δεν έχουμε πάθει αμνησία. Δεν θα το αποφύγω. Τα μνημόνια, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι η αιτία των δεινών μας. Είναι το αποτέλεσμα.
Στο μνημόνιο. Όντως και τα προηγούμενα δεινά μας δικά σας είναι στο και αυτά. Μνημόνιο δικά σας και του ΠΑΣΟΚ. Στο μνημόνιο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στο μνημόνιο. Εσείς κυβερνούσατε. Έχετε πάθει αμνησία τελευταία. Σας ακούω μόλις έρχεστε όλοι στην αντιπολίτευση. Όχι. Με τι ευκολία μειώνετε τους φόρους. Με τι ευκολία τα διορθώνετε. Όχι. Όλα. Και όσο είστε στην κυβέρνηση. Όχι. Συμβαίνουν τα αντίθετα. Ένα αντίλογο μου επιτρέπετε. Μα με συγχωρείτε. Με τον έμφυα. Μου επιτρέπετε. Ο έμφυα. Θα απαντήσω αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, θα μου πείτε πάλι τις δύο μειωσούλες που κάνατε λίγο πριν φύγετε. Δύο μειωσούλες. Που τις θυμηθήκατε προεκλογικά. Ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο μείον 30%. Ο ειδικός φόρος του φορά αλληλεγγύης μείον 30%. Ο φόρος επιχείρησης από το 35-25, 10 μονάδες κάτω. Ο φόρος στην εστίαση, ο ΦΠΑ από το 23 στο 13. Αυτά κάνω αντώνυμα. Και τώρα γυρίζουν όλα πάλι. Μα γυρίζουν γιατί ψηφίσατε Τσίπρα. Όχι, θα σας πω γιατί γυρίζουν. Γιατί αφού όλοι Τσίπρα τα μειώνετε. Φόρους θα έχετε. Όλοι αν ψηφίσετε Γεωργιάδη, οι φόροι θα μειωθούν. Όχι, όχι κύριε τώρα, Γεωργιάδη. Διότι όλοι τα μειώνετε στο παραπέντε των εκλογών. Όχι, όχι. Για να κερδίσετε τις εκλογές. Και στη συνέχεια έρχεται η Τρόικα στην οποία έχετε υποσχεθεί ισοδύναμα. Σας λέει πού είναι τα ισοδύναμα. Και αν δεν υπάρχουν, ξανάρχεται ο φόρος. Είναι πολύ απλό. Δεν υπήρχε καμία από αυτές τις αυξήσεις φόρων. Η μόνη αύξηση φόρων που πήγε στο email Χαρδούβελη ήταν ο φόρος από τη διαμονή των ξενοδοχείων από το 6,5 στο 13. Ήταν η μόνη αύξηση φόρων που υπήρχε. Αντιθέτως, κύριε Χατζηνικολάου, ήρθε ο Τσίπρας και όχι μόνο πήρε πίσω όλες τις μειώσεις φόρων που έκανε ο Σαμαράς, αλλά τι έκανε. Με την εστίαση δεν σας φωνάζανε από την πρώτη μέρα να το γυρίσετε πίσω. Μα διαλέξτε. Ή ήμασταν δούλοι της Τρόικας. Και άρα δεν είναι διαλέξτε. Αυτά να τα λέτε στον Τσίπρα. Όχι για εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Τι θα πει διαλέξτε. Δεν το λέω για εσάς. Εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Σας λέω κάτι συγκεκριμένο. Το λέω για τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Σας λέω λοιπόν. Ο Αντώνης Σαμαράς μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση του 23 στο 13 με την αντίρρηση της Τρόικας. Δεν το ήθελε η Τρόικα. Και το διατήρησε μειωμένο στο 13 με την αντίρρηση. Εντάξει, να σας πούμε επαναστατική Νέα Δημοκρατία. Πριν εγκαταλείψω τον κύριο Γεωργιάδη. Να σας πούμε επαναστατική Νέα Δημοκρατία. Να σας ρωτήσω, αφού τα πάτε καλά με τις αρχαίες λέξεις, η λέξη υπουργό τι σημαίνει. Είναι αυτός ο οποίος υπηρετεί υπό το έργο. Θέλει να φέρει πέρα ένα έργο. Από όλους αυτούς λοιπόν που είχαμε μέχρι τώρα, ποιος το έκανε. Εγώ. Απάντηση. Το έκανα. Και πολλοί άλλοι, όχι μόνο εγώ. Και πάρα πολλοί άλλοι. Για να είμαι σωστή επισήμανση, το εγώ το επαγγελίο χαρτολογός για να γελάσουμε και πάρα πολλοί άλλοι. Μάλιστα. Η ιδέα ότι όλη η πολιτική είναι ανίκανη και άξινη είναι λανθασμένη, δεν είναι αληθής. Αυτό είναι υπάρχουν αλήθεια. Καλή πολιτική αυτό και κακή αλήθεια. Πολιτική. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα. Σταυριανός Γιάννης λέγομαι και θέλω να ρωτήσω το εξής. Άκουσα σήμερα στην συνέντευξή σας που δώσατε στον κύριο Βερίκιο. Α, το πρωί, ναι. Ότι θα. Που είπατε. Δεν θα κερδίσω τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό είπα. Όχι, κάτι άλλο. Τι είπατε. Θέλετε να σας δώσω λίγο χρόνο να το θυμηθείτε και να μου ζητήσετε πάλι το μικρόφωνο. Ποιος θέλει άλλο. Ελάτε. Μόλις είστε έτοιμος, μου λέτε. Καλησπέρα, καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα. Βερτάκος Κώστας ονομάζομαι. Άνεργος είμαι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που φεύγατε από την Ελλάδα, όπως είχατε πει χαριτολογώντας, και θέλατε να πάτε να ζήσετε σε μια άλλη χώρα. Σε ποια χώρα θα θέλατε να ζήσετε και γιατί. Στις Μαλδίβες. Στις Μαλδίβες. Δεν φτάνουν τα οικονομικά μου να περάσουν πολύ τη ζωή μου. Αστειεύομαι, κύριε Γεωργιά. Λοιπόν, ακούστε όμως και τι με ενδιαφέρει πολύ και με ενδιαφέρει πολύ. Εμένα, ξέρετε, θεωρώ μεγάλη αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας ότι στις κατηγορίες των ανέργων και των νέων παίρνουμε τόσο χαμηλά ποσοστά. Ένας από τους βασικότερους λόγους που θέλω να πάρω την αρχηγία είναι για να ανατρέψω αυτή την εικόνα. Γιατί? Είστε άνεργος. Μάλιστα. Ποια ιδεολογία μπορεί να σας βρει ευκολότερα δουλειά? Η φιλελεύθερη ιδεολογία ή η κρατικίστικη ιδεολογία? Απάντηση. Η φιλελεύθερη. Οι ιδεολογίες βρίσκουν δουλειές. Βεβαίως. Γιατί οι ιδεολογίες τι κάνουν? Ρυθμίζουν την οικονομία και η ρύθμιση της οικονομίας γεννά δουλειές ή όχι. Αν είσαι κρατιστής, όπως είναι ο Τσίπρας, που πιστεύει στον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, τελικά νέες θέσεις εργασίας δεν γεννηθούν, γιατί αυξάνει τους φόρους που λέγαμε προηγουμένως. Αν είσαι φιλελεύθερος όπως εγώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Τότε γιατί φτάσαμε σε τόσο υψηλή ανεργία με φιλελεύθερες κυβερνήσεις του αστικού χώρου? Πολύ ωραία. Προσέξτε και ερώτηση. Προσέξτε. Είχαμε ένα μοντέλο Α που είχε φτιάξει ο Ανδρέας Παπανδρέου από το 1981, που όλες οι θέσεις εργασίας στην ουσία ήταν κρατικές. Γιατί το ακολουθούσατε εσείς?
Κακός είπε ότι ο πολιτισμός. Δεν με ρωτήσατε στην αρχή της εκπομπής γιατί ασκούσα κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γι' αυτό ασκούσα κριτική. Και γιατί επανέρχομαι πίσω, αφού δεν επανέρχομαι τώρα, επανέρχομαι. Φτιάξαμε λοιπόν ένα μοντέλο οικονομίας κρατικίστικο. Στην ουσία και οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις ήταν από το κράτος. Όλο λειτουργούσε σε φαντάζεται μια μηχανή όπου τα καύσιμα ήταν είτε τα πακέτα που έρχονταν από την Ευρώπη είτε τα δάνεια. Και αυτά λειτουργούσαν τον οικονομικό μας κύκλο. Κάποια μέρα αυτά τα καύσιμα κόπηκαν. Γιατί δεν υπήρχε πια χρήμα απ' έξω, ούτε δάνεια ούτε πακέτα. Μόλις σταμάτησε να μπαίνει η βενζίνη, σταμάτησε να δουλεύει το μοντέρ. Γιατί δεν είχε πια καύσιμα. Αυτή είναι η ενεργεία που φτιάχτηκε. Τι έπρεπε να κάνουμε τότε? Έπρεπε να πάμε γρήγορα και να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Αυτή είναι η έννοια των μεταρρυθμίσεων. Αν το κάναμε γρήγορα, αν δηλαδή η ιδιωτικοποίηση γινόταν στον πρώτο χρόνο, αν η ελευθεροποίηση της αγοράς γινόταν τον πρώτο χρόνο, θα είχαμε προλάβει την έξαρση ανεργίας. Φαντάζεσαι, κύριε Χατζηνικολάου, είσαι σε ένα πιλωτήριο και έχεις δύο λευγέδες. Για να πιλωτάρεις δεξιά ή αριστερά το αεροπλάνο. Ο ένας λευγές είναι οι φόροι, ο άλλος λευγές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Αν πας γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις, μπορείς να κρατήσεις πίσω τους φόρους. Να βάλουμε ζώνες, θα απογειωθούμε. Εγώ την Ελλάδα θα απογειώσω, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι καθόλου αστείο. Μακάρι, και δεν είναι καθόλου αστείο. Θα την απογειώσω. Είναι... Εάν με απογειώσει. Ακούστε, εάν... αυτό με τους λευγέδες, μου λέτε εμένα ότι δεν είναι αστείο. Να κάνουμε δημοψήφισμα να δούμε. Το αστείο το λέω για να το καταλάβουμε. Αυτή η κίνηση, ο λευγές, ανεβάζω ταχύτητα κλπ. Ήταν πολύ αστείο. Εντάξει, είμαι παραστατικό. Σας ζητώ συγγνώμη, αστείο το ξανακάνω. Προσέξτε. Εάν καθυστερείς μεταρρυθμίσεις, αφού το πληρώνεις σε φόρους. Γιατί τώρα ο Τσίπρας βλάπτει την οικονομία? Γιατί αντιστεκόμενος να κάνει μεταρρυθμίσεις, το ανταλλάσσει αυτό με περισσότερους φόρους. Εγώ θέλω έναν πρωθυπουργό και μια Ελλάδα που δεν θα διστάσει να κάνει μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει να μειώσει τους φόρους. Πάντως σας θυμίζω ότι και η εσωτερική κριτική στην κυβέρνησή σας ήταν αυτή. Περικόπωσης μεταρρυθμίσεων και περί συνεχής, συνεχούς φορολογίας. Σωστά, αυτή ήταν η κριτική. Σωστά, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε την ευκαιρία. Που θα πήγαινε να μείνει, να απαντήσει. Δεν είχε την ευκαιρία να κυβερνήσει μόνος του. Είχε κι άλλο ένα κόμμα κυβερνητικό εταίρο που είχε πολύ μεγάλη παράδοση κρατισμού. Δεν ήταν τόσο εύκολο να τα κάνουμε όλα όπως θέλαμε. Σίγουρα δεν θα επέλεγα. Περιμένουν πολύ. Σίγουρα δεν θα επέλεγα. Όχι άλλο ερώτημα. Δεν τη Βενεζουέλα. Σίγουρα δεν θα επέλεγα τη Βόρεια Κορέα. Σίγουρα δεν θα επέλεγα την Αργεντινή. Που ήθελε να μας κάνει ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Θα επέλεγα μια χώρα του δυτικού κόσμου από αυτές που είναι εξαιρετικά προοδευμένες και που θέλω η χώρα μας να τους μοιάσει. Μάλιστα. Ελάτε. Είπατε σήμερα στον κύριο Βερίκιο ότι η διαδικασία για το μάζεμα των υπογραφών ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχετε κάνει. Ναι. Επίσης, έχετε πει ότι πολλοί από αυτοί που σας έχουν δώσει την υπογραφή τους δεν ταυτίζονται ιδεολογικά μαζί σας. Πώς μετά από όλα αυτά θα μπορέσετε να συσπυρώσετε τη Νέα Δημοκρατία και να βγείτε μπροστά ως ηγέτης? Μα δώσατε την απάντηση μόνος σας. Το ότι έπεισα ανθρώπους να βάλουν υπογραφή στην υποψηφιότητά μου, ενώ δεν συμφωνούν ιδεολογικά μαζί μου, είναι η απάντηση στο ερώτημά σας. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτές είναι κομματικές υπογραφές. Ξαναλέω, είναι το ίδιο να μαζεύει υπογραφές ο ενεργεία πρόεδρος από τα κομματικά στελέχη, το ίδιο ο ενεργεία περιφερειάρχης και το ίδιο ο εκτός από τα τζάκια και τις κομματικές γραμμές που εμφανίζονται κατά το έχουμε απαντήσει. Δεν είναι το ίδιο. Επαρκώς το ερώτημα δεν αυτό. Δεν υποτιμώ τους συνυποψηφίους μου, αλλά δεν είναι το ίδιο. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με μερικά ακόμη ερωτήματα των συμπολιτών μας. Πάμε. Αυτό δεν είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι το φρούριό σου. Αυτοί δεν είναι σερβιτόροι, δεν είναι μάγειρες, δεν είναι καμαριέρες. Είναι ο στρατός σου. Αυτά δεν είναι βαν, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είναι μηχανάκια. Είναι το υπηκό σου. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν
και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτίμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο με την Αγορά, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις επιτυχίες της μεγάλης ποιήτριας του λαϊκού μας τραγουδιού. Μαζί, το μυστηριώδες νησί του Κόμ. Η θρυλική παιδική σειρά δράσης και φαντασίας μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Αυτό το Σάββατο στην Αγορά. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Την Κυριακή με τη Real News. Το Compact Disc Club γιορτάζει τα 20 χρόνια του και προσφέρει δωρεάν τις μοναδικές συλλογές που αγαπήσατε σε συλλεκτικές εκδόσεις. Αυτή την εβδομάδα η θρυλική συλλογή Illusions σε 2 CD. Μαζί, ιστορικά θέματα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο ενδοξότερος στρατηγός αυτοκράτορας και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα. Ακόμη, Real Taste, λέμε ναι σε σούπες, έξυπνα πρωινά και γλυκαινόμαστε με κολοκύθα. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, EuroBasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τένις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους.
Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. OTE TV.